καλησπέρα. Γεια μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα καλά. Κύριος Δήματος. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά για την Υπουργία. Καλώς ήρθατε στην κοινότητά μας. Τιμή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Παπακώστας άφησε τη λειτουργία και είναι μαζί σου. Άφησε τον Μητροπολίτη. Τον αναπληρώνω Μητροπολίτη. Δόξα τω Θεώ. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Όλα να μας πούνε καλά. Για να έχουμε και όλα τα καλά. Ο κύριος Αναδεξιάδης. Στο πόρτο είμαι, στην καλά. Απρόστα, μου επιτρέψετε σε 5 λεπτά πρέπει να φύγω. Σας παρακαλώ. Έχουμε δήλωση στη Φρόνη, αύριο είναι η αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Οπότε πρέπει να είμαι εκεί. Καλά. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Αφαγγέλη. Καλά. Και αντιδήμαρχος. Η κυρία Γυρίκη. Και πάμε μέσα. Είστε καλά. Σε 10 λεπτά τελειώνουμε. Είστε καλά. Ο πρόεδρος της τοπικής. Τι κάνετε. Είστε καλά. Ο κύριος Τσιρόνης. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Γυρίκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Κατάγεται από την Ετωλία και ήταν μητροπολίτης Εδέσης. Ήταν στα ΛΟΚ εδώ πέρα, στο γράμμα και στο Βίτσι. Είναι ο πρώτος μητροπολίτης που αγιοκατατάχθηκε μετά από την Επανάσταση του 21. Ευχαριστώ θερμά σας. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, αγιοί πατέρες, ο Βουλευτάκης, Δήμαρχοι, Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, συμπατριώτησες, πατριώτες, έχω έρθει να εκπροσωπήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις αυριανές εκδηλώσεις για τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση της Φλόρινας. Αυτός φίλος, βουλευτής και εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, προσκάλεσε να έρθω να προσευχηθώ μαζί σας αυτή την σπουδαία γιορτινή ημέρα. Άκουσα με πολύ προσοχή το κήρυγμά σας. Αυτό που θέλω να πω σε όλους, άνδρες και γυναίκες, νεότερους και μεγαλύτερους, είναι ότι θέλω να ξέρετε ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Μπορεί να είμαστε στην Αθήνα τις υπόλοιπες μέρες,
θέλω να νιώθετε δίπλα σας. Και ειδικά θέλω να νιώθετε δίπλα σας την ελληνική αστυνομία, η οποία είναι εδώ για να φυλάει την τάξη, την ασφάλεια όλων των πολιτών και να φυλάει πρώτα απ' όλα την ασφάλεια της πατρίδας μας. Και εδώ, σε κάθε περιοχή που έχουμε σύνορα και ιδιαίτερα στα σύνορά μας, στον Εύρο, σεβασμιότατε, εκεί που αντιμετωπίζουμε συχνά πυκνά απειλές και προκλήσεις, από τις οποίες οι αστυνομικοί μας προφυλάτουν τα σύνορα, άρα προφυλάτουν όλη την πατρίδα, οπουδήποτε κι αν είμαστε, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Περνάμε δύσκολες εποχές και μας κρατάει όρθιους η πίστη μας στο Θεό, μας κρατά όρθιους η αγάπη μας στην πατρίδα, μας κρατά όρθιους ότι πορευόμαστε μέσα σε δοκιμασίες, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, με αποφασιστικότητα. Θέλω να ξέρετε ότι όποιες δυσκολίες και να υπάρξουν, θα είμαστε δίπλα σας. Θα στηρίξουμε τους πολίτες, θα στηρίξουμε τις οικογένειες, θα στηρίξουμε ιδιαίτερα όσους έχουν ανάγκη και το κάνουμε αυτό και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε γιατί το οφείλουμε και στην ιστορία μας και στο ελπιδοφόρο αύριο που θέλουμε να αφήσουμε και τα παιδιά μας. Θέλω να σας ευχηθώ, συμπατριώτες, χρόνια πολλά, να έχετε υγεία, να είστε γεροί, να είμαστε ενωμένοι, γιατί Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Χρόνια πολλά, καλή Αυριανή. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες της Φλόρινας, σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έχω έρθει με την ευκαιρία του εορτασμού των 110 ετών από την απελευθέρωση της Φλόρινας, μια ιστορική ημέρα. Το μήνυμα που σας μεταφέρω είναι μήνυμα εκπροσώπησης του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε δίπλα, είμαστε κοντά στους πολίτες της Φλόρινας, είμαστε κοντά στους πολίτες όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ χτυπά η καρδιά της Ελλάδας, στις ακριτικές περιοχές η καρδιά της Ελλάδας πάντα χτυπά πιο δυνατά. Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι εξαιτίας εξωγενών κρίσεων, κρίσεων που έρχονται από το εξωτερικό και αφορούν την ακρίβεια των προϊόντων, αφορούν την ενεργειακή κρίση. Το μήνυμα είναι ότι όλοι μαζί τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά, στηρίζουμε τις οικογένειες, στηρίζουμε τους πολίτες. Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και αυτό το χειμώνα, ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες με τα κατάλληλα μέτρα, τις κατάλληλες πολιτικές και με την ενότητα των Ελλήνων και την πίστη που έχουμε όλοι οι Έλληνες. Θέλω λοιπόν να δώσω και πάλι τις ευχές μου στους πολίτες της Φλόρινας. Χρόνια πολλά στη Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και ασφαλώς χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη σύναξη των ιεραρχών των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, που είναι και γιορτή της ελληνικής αεροπορίας. Γενικά είναι γιορτή των ανθρώπων όλων αυτών των χριστιανών, οι οποίοι όπως πιστεύουμε έχουμε ο κάθε ένας από εμάς φύλακα άγγελο, ο οποίος μας προστατεύει, είναι ο εισηγητής του καλού, όπως λένε. Είναι αυτός ο οποίος μας χαρίζει όταν μας πλησιάζει, μας χαρίζει όλα αυτά τα καλά αισθήματα της ειρήνης, της αγάπης και της χαράς. Είναι αυτός που αποστέλλεται από τον Θεό. Και ό,τι έχει ο Θεός που είναι η πηγή κάθε αγαθού, αυτά μας χαρίζει και σε εμάς τους ανθρώπους. Θυμόμαστε δηλαδή με λίγα λόγια αυτή την πτώση, την πρώτη πτώση, την πτώση των αγγέλων, του Ιωσφόρου που ήταν ο λαμπρότερος άγγελος και τι πήγε να κάνει, δεν πήγε να κάνει κάτι κακό, αλλά πήγε να κάνει να πετύχει τη θέωση που άλλωστε όλα τα λογικά και νοερά όντα, δηλαδή και ο άνθρωπος και ο άγγελος έχει πλαστεί κατ' εικόνα καθομοίωση Θεού, γιατί ο Θεός ό,τι έχει θέλει να μας το δώσει. Συνήθως οι βασιλείς του κόσμου αυτού έχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν και μάλιστα πολλές φορές απαγορεύεται να έχουν οι υπήκοοι τους.
και αυτοί έχουν, ξεχωρίζουν στη δύναμη, στο γένος, στο πλούτο κτλ. Αντίθετα, ο Θεός θέλει όλα να μας τα δίνει και όλα να μας τα χαρίζει και αυτό που μας χαρίζει ο Θεός, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, που γνωρίζει να δίνει αγαθά δώρα, είναι η ύπαρξη, πάνω απ' όλα είναι η ζωή, είναι η αγάπη, είναι η χαρά, όλες αυτές οι αρετές που συγκροτούν τον άνθρωπο ώστε να πούνε ως χαρή ο άνθρωπος όταν ο άνθρωπος είναι. Αυτοί οι άγγελοι, ένας από τους αγγέλους, ο Υιός Χώρος έπεσε διότι θέλησε μόνος του να φτάσει σε Θεός και να υπερβεί το Θεό. Αυτό σημαίνει αλαζονία, αυτό σημαίνει υπερηφάνεια και την ίδια στιγμή που αυτός έδωσε το σύνθημα να ανέβουν πάνω από το Θεό με τη δική του δύναμη, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε και είπε «Στήτω καλό, στήτω μεταφόβου» και είναι αυτή η περίφημη πτώση του Υιοσχώρου και η στάση των Αγίων Αγγέλων και σύναξή τους, οι οποίοι είπαν «Σταθείτε κοντά στο Θεό με ταπείνωση και αγάπη, ώστε να λάβουν από αυτόν ό,τι έχουν». Και αυτή τη σύναξη εορτάζουμε σήμερα. Οι άγγελοι, σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, δεν έχουν ειδικό σώμα, έχουν κάποιο είδους ουσία και όπως ακριβώς τα σύννεφα που είναι οι δρακμοί δεν έχουν σε σχέση με εμάς κάποιο σώμα, είναι οι δρακμοί, αλλά όταν συγκεντρώνονται όλα μαζί παίρνουν μία μορφή, έτσι και οι άγγελοι όταν θέλουν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού και να μας φέρουν ένα μήνυμα από το Θεό, συμπυκνώνεται η φύση τους, λέει ο Άγιος Διάκοπος της Φωτικής και παίρνουν μία μορφή, είτε ανθρώπου, είτε μια μορφή γνωστή δική μας για να μην μας τρομάξουν. Και όπως σας είναι όταν παίρνει μια μορφή και πέφτει πάνω το φως, γίνονται φωτεινά σήματα, έτσι και άγγελοι επειδή από το φως του Θεού είναι φωτεινά όντα και μας προσφέρουν χαρά και όλα τα αγαθά και επαναλαμβάνω του Θεού. Οι άγγελοι είναι επίσης κοντά σε κάθε ένα από εμάς. Είναι κοντά και φυλάσσουν κάθε ένα άνθρωπο που το, ο οποίος κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του μετά από το Άγιο Βάπτισμα και με τη διδασκαλία άλλων πατέρων μετά από τη γέννησή τους. Και είναι αυτός που φέρνει κάθε αγαθό από το Θεό στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. Ο Γαβρίλ είναι ο άγγελος της Παναγίας. Όπως ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του, ο Γαβρίλ έχει η Παναγία έχει τον Γαβρίλ. Και η ύπαρξη των αγγέλων είναι αυτό ένα υπερικό γεγονός, δηλαδή τη γνωρίζουμε από τις εμπειρίες και τις διδασκαλίες των ανθρώπων αυτών που είδαν τους αγγέλους τους. Τελευταίος από όλους θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος όταν το ρώτησε κάποιον Άγιο Παΐσιο, εσύ γέροντα Παΐσιο, εσύ βλέπεις τον άγγελό σου και τον βλέπω και τον ασπάζομαι. Και μάλιστα σε ένα φίλο μου είχε πει, θες να δεις τον άγγελό σου, και αυτός απάντησε όχι. Λέω, γιατί βρεθάζει απάντησε, γιατί φοβήθηκα. Τι φοβήθηκες, αφού ο άγγελος είναι κάτι καλό και αγαθό. Αυτή είναι η θύρα της Εκκλησίας μας και η έρευνα της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα τουλάχιστον εγώ, όταν θέλω να καλυμπήσω, να ξεπροβοδήσω έναν παιδί, έναν άνθρωπο που ζητάει την ευχή μου, του εύχομαι Άγγελος Κυρίου προφορευέτου. Και Άγγελος Κυρίου να είναι μαζί σου όταν κοιμάσαι και Άγγελος Κυρίου να σε σηκώσει το πρωί. Βλέπετε μερικές φορές το πρωί, συγχωνόμαστε βαρύθιμοι και συγχωνόμαστε με βαρύ το σώμα και το κεφάλι και την ψυχή. Και άλλες φορές συγχωνόμαστε με έναν ύμνο στην καρδιά, ως σαν να θέλουμε πριν ακόμα τη ημέρα να ξυπνήσουμε και είμαστε όλο χαρά και δοξολογία. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι είναι αυτή η επίδεια του Ευγέλου μας. Και αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η πείρα της Εκκλησίας. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να ζητήσει τη βοήθεια από τον Θεό, τη ζητά και ζητά και τη βοήθεια από τον άγγελό του. Βεβαίως, στη σημερινή ορθολογιστική εποχή υπάρχουν μερικοί που αμφισβητούν, όπως αμφισβητούν πολλές αλήθειες της πίστεώς μας, επειδή δεν μπορεί να φτάσει το μυαλό και οι αισθήσεις μέχρι εκεί. Εμείς, οι διδασκαλίες της Εκκλησίας μας, ξέρουμε ότι ο Θεός μας έδωσε εξουσία να κυριαρχούμε σε όλη την κτήση και αυτό μπορούμε να γνωρίσουμε και να μελετήσουμε όλη την κτήση από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μεγάλο κόσμο. Είτε με τα μάτια μας ή με τα διάφορα όργανα τα οποία διαθέτουμε.
αλλά δεν μπορούμε να μελετήσουμε με τη δική μας δύναμη αυτά που υπερβαίνουν την εξουσία μας. Αυτά μας αποκαλύπτονται, αλλά δεν τα κατακτούμε. Άλλα και τα περισσότερα τα είναι στιγτής στην εξουσία μας και άλλα αποκαλύπτονται. Αλλά βλέπουμε όμως, ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, απορρίπτουν να μπορεί κάποιος να προσεύχεται στον άγγελό του. Λένε ότι δεν υπάρχει. Απορρίπτουν κάποιον να προσεύχεται στον άγγελό του, ο οποίος είναι πάνω από κοντά και μας στηρίζει. Απορρίπτουν ή δεν δέχονται, είναι σκεπτικοί. Δεν σε αυτά τα θέματα. Συγχρόνως, και αυτό κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, παραδέχονται άλλες καταστάσεις, όπως είναι η διάφορες των καταλήψεις. Είναι, βλέπετε, υπάρχουν εφημερίδες, ελληνικές εφημερίδες, που το Πάσχα δεν δείχνουν ούτε μία αναφορά στο Πάσχα των Ελλήνων, ελληνικές εφημερίδες. Ελληνικά κανάλια που την 25η Μαρτίου δεν έχουν καμία αναφορά στην 25η Μαρτίου στον Ευαγγελισμό, ελληνικά κανάλια. Αλλά θα δείτε αυτές οι εφημερίδες και τα κανάλια να έχουν ιδιαίτερη σελίδα τι λένε, τι λένε τα άστρα και τα ζώδια. Και αυτοί οι ορθολογιστές. Συγχρόνως θα τους δείτε να επιμένουν, να βάζουν, ας πούμε, όπως έγινε πρόσφατα, το άγραμμα του διαβόλου. Αν τους πεις, βάλ το άγραμμα του Αγγέλου, δεν υπάρχει. Το άγραμμα του διαβόλου υπάρχει. Πώς είναι αυτοί εδώ οι αντίφυες και να μάχονται δείτε για προστασία και να βγάζουν τραγούδια για τον διάβολο και τον ιεροσπόρο. Και να υπάρχουν στην Αγγλία, όχι στις τρίτες, στις τροποκοσμικές χώρες. Επάνω μέσα στην Αγγλία, στην Ευρώπη, να είναι τόσο έντονη η σαρκανολατρία και όλα αυτά που σχετίζονται με τη δυσιδαιμονία και με τη μαγεία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, έχουμε προσωπικό Θεό, στον οποίο μπορούμε να προσευχόμαστε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έχουμε τους Αγίους οι οποίοι είναι πρόσωπα, δεν είναι απρόσωπες δυνάμεις. Είναι οι άγγελοι οι οποίοι είναι πρόσωπα, δεν είναι απρόσωπες δυνάμεις, δεν είναι καταστάσεις, δεν είναι δυνάμεις τις οποίες πρέπει να εξηλαιώσουμε. Έχουμε μια μυστικιστική μέθοδο για να τις έχουμε κοντά μας και να τις ελέγχουμε και να μας δίνουν δύναμη. Είναι πρόσωπο, αλλά ποιο είναι το βασικό, ότι αυτό το πρόσωπο δεν έχει αλλάξει το πρόσωπο του Θεού και των Αγίων, δεν έχει αλαζονία, δεν έχει εκπληκτικότητα, δεν έχει ρατσισμό, δεν έχει επιθετικότητα, δεν έχει νησυχακία. Δεν έχει τίποτα, μα τίποτα το κακό. Ό,τι τους χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε δηλαδή κάποιον Άγιο για να κάνει κακό στον άλλον. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το Θεό μας για να κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Δεν γίνεται. Το πολύ πολύ να μας προστατεύσει από ένα σκληρό εχθρό. Όπως παρακαλάμε πολλές φορές όταν έχουμε αμυντικούς πολέμους στο γέμενο. Δεν γίνεται να επικαλεστούμε τον άγγελό μας ή κάποιο άλλο από αυτά τα πρόσωπα για να κάνει κακό στον άλλον. Αυτή είναι, αυτό είναι το κλειδί της δικής μας πίστης. Ότι είναι πρόσωπα στα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε όπως απευθυνόμαστε στον πατέρα μας και στα αδέρφια μας και στους φίλους μας, το είπε ο ίδιος ο Χριστός, αποκάλεσε μαθητές πατέρ, παιδιά του και φίλους και αδελφούς και μπορούμε να τους επικαλούμαστε με αυτή την αμεσότητα και είμαστε σίγουροι ότι αυτοί μας συντρέχουν και στο καλό και στην αρετή και αντίκειται στην αδικία και στο κακό. Μακάρι και το χώρος αυτός η ενορία σας και η Ιερά Μονή στην οποία ανήκει αυτός ο ναός μας. Και η πατρίδα μας και η αεροπορία μας την οποία τόσο χρειαζόμαστε και τόσο τελευταία με ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης τώρα αρχίζεται για να μας προστατεύει από τους εχθρούς. Να προστατεύονται από τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους μας. Και να σας πω ένα τελευταίο το οποίο έγινε ένα από τα πολλά θαύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από μια γυναίκα, προφανώς την έχετε ακούσει, τη Γαλάτια ή Γαλακτία από την Κρήτη, η οποία είχε γυναίκα τρόπου, είχε μια οσιακή ζωή, κινήθηκε πρόσφατα, η οποία είδε, άκουσε ένα θόρυβο στο να πάνω εκεί το αεροδρόμιο από το Τιβάκι στην Κρήτη και άκουσε ένα παράξενο θόρυβο πάνω. Ήταν ένα αεροπλάνο ερυθρούν που δεν δούλευε καλά, στα μάσα δουλεύουν οι φανές. Και επειδή είχε μεγάλη αγάπη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του φώναξε: τι κάνεις, Αρχάγγελο, το παλικάρι κινδυνεύει. Και μετά από λίγο ακούστηκε ο ήχος στο αεροπλάνο και έγραψαν εφημερίδες.
Λέει ένα αεροπλάνο το οποίο χάλασε, έπαθε μηχανική βλάβη πάνω από την πάρη. Τελικά λέει ο πιλότος κατόρθωσε, δεν ξέρω το προσγειώσει και να μην πάθει τίποτα. Είναι ζωντανή αυτή η παράδοσή μας. Άλλωστε γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Στη θρησκεία μας δεν έχουμε το πίστευτο και μία ρεύμα, αυτό δεν υπάρχει πιθανά στις γραφές. Στη θρησκεία μας είναι έργο και είδε. Είναι η έρευνα, η θρησκεία μας έχει θεωρία και έρευνα. Αν δεν ερευνήσεις τα χέρια του Χριστού, αν δεν ερευνήσεις τις πληγές του Χριστού, αν δεν ερευνήσεις το Ευαγγέλιο ότι πραγματικά είναι αληθινό, τότε δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει. Έργο και είδε. Μακάρι οι Άγιοι Αρχάγγελοι να μας προστατεύουν όλοι μας. Αμήν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπρεσβείες των Αχράν και Παναγώμα Υγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπαιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ευδόξων Αρχαγγέλων και Ταξιερωτών Μιχαήλ και Γαβριήλ,